Παραδόθηκε τη Δευτέρα στη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας από το μελετητικό γραφείο του Ντρούπ Ιρακάν η μελέτη εναρμόνιση συντεταγμένων σχεδίου πόλεως ΙΤΕΑΣ και ταύτιση με τις συντεταγμένες κτηματολογίου. Με το υπεριθμόν πρωτόκολλο 6502 κάθετος 12 Δεκάτου 2009, έγγραφε το μελετητή, την Παρασκευή 16 Δεκάτου, η Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχικής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας κατέθεσε αίτηση καταχώρησης εγγραπτέας πράξης στο κτηματολογικό γραφείο ΙΤΕΑΣ, διαβιβάζοντας έτσι τη μελέτη προκειμένου αυτή να εγγραφεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Σε δηλώσει του Νομάρχη Φωκίδας Νίκος Φουσέκης σημείωσε ότι με τη μελέτη αυτή επιλύθηκε το μεγάλο θέμα της εναρμόνισης των συντεταγμένων του σχεδίου πόλης ΙΤΕΑΣ με τις συντεταγμένες του κτηματολογίου και δίνεται πλέον η δυνατότητα εφαρμογής του σχεδίου πόλης ΙΤΕΑΣ. Και δεύτερον, επιλύθηκαν προβλήματα δεκαετιών στην επέκταση του σχεδίου πόλης, που αφορούσαν αυτή καθ' αυτή την πράξη εφαρμογής του σχεδίου. Σημειώνεται επίσης ότι η μελέτη έχει ήδη ελεγχθεί και εγκριθεί από τις υπηρεσίες της Κτηματολόγη Ανώνυμος Εταιρεία και είναι απολύτως εφαρμόσιμη. Τέλος, ο Νομάρχης Φωκίδας τόνισε ότι προκειμένου να ενημερωθούν τόσο οι πολίτες της ΙΤΕΑΣ όσο και οι μπλεκόμενοι συμβολεογράφοι και μηχανικοί, θα οργανωθεί το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα συνάντηση παρουσίας του θέματος. Συνεργασία λοιπόν με το Δήμο της ΙΤΕΑΣ και το Γραφείο Κτηματολογίου της ΙΤΕΑΣ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας ανέλαβε μέσω της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, που είναι αρμόδια διεύθυνση, να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή. Αυτό καταρχήν ακούγεται απλό, αλλά κατά την εξέλιξη της δουλειάς φάνηκε ότι για να γίνει τελικώς η ταύτιση και να γίνει αποδεκτή αυτή από την κτηματολόγιο ΑΕ, έπρεπε ταυτοχρόνως να γίνουν και πάρα πολλές διορθώσεις σε αστοχίες που υπήρχαν και στο κτηματολόγιο όπως είχε εκφωνηθεί στην ΕΤΕ, αλλά κυρίως στο σχέδιο της επέκτασης. Τι λοιπόν η ιστορία ολοκληρώθηκε, πήρε περίπου ένα χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί. Έχει παραδοθεί στο Γραφείο Κτηματολογίου από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας ήδη και απομένει να γίνει μια εσωτερική διαδικασία της κτηματολόγιο ΑΕ με το Γραφείο Κτηματολογίου της ΕΤΕΑΣ προκειμένου και τυπικά να γίνει η εγγραφή στο κτηματολόγιο της νέας πράξης και να προχωρήσουμε μετά στην εφαρμογή του σχεδίου πόλεως ΙΤΕΑΣ, η οποία θα γίνει κατά νόμον. Δηλαδή, κάθε ένας ο οποίος θα θέλει να βγάλει οικοδομή. Λύνεται άπαξ και αμέσως και αυτόματα το θέμα της μεταβίβασης των οικοδομών, δεν έχουμε προβλήματα. Αλλά για την και όσον αφορά την έκδοση των οικοδομικών αδειών, θα πρέπει μετά να ακολουθηθεί ο νόμος του 85 του συγχωρημένου του Τρίτσι, ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα για το πώς πλέον θα γίνει η εφαρμογή του σχεδίου πόλεως ΙΤΕΑΣ. Τα σχέδια πόλεως και οι επεκτάσεις είναι ο καμβάς για την ανάπτυξη μιας πόλης. Και ολοκληρώθηκε αυτό κατά τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια άργησε αρκετά να ολοκληρωθεί, ομολογουμένως, αλλά τώρα με τη συνεργασία του Δήμου και με τη συνεργασία της Κτηματολογικού Γραφείου της ΙΤΕΑΣ επιτέλους ολοκληρώθηκε και νομίζω ότι με μια ακόμα δουλειά που έχουν προγραμματίσει εκεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή του σχεδίου και η οποία θα προκηρυχθεί τις επόμενες ημέρες από την Ομαρχία, δηλαδή την τοποθέτηση των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων με μόνιμες σημάνσεις και εξασφαλίσεις επί του εδάφους στην επέκταση του σχεδίου πόλεως, από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά με την επικαιροποίηση της υψομετρικής μελέτης που υπάρχει. Μάλιστα. Προκειμένου αυτή να γίνει σωστά και να πάρει υπόψη της τις διορθώσεις που ήδη έγιναν για να γίνει η προηγούμενη δουλειά που κάναμε, νομίζω ότι η ιδέα θα αποκτήσει ένα από τα καλύτερα και εγκυρότερα σχέδια πόλεως που υπάρχουν στην Ελλάδα. Κύριε Νομαρχά, άλλες περιοχές της Φωκίδας αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα? Βεβαίως αντιμετωπίζουν. Ολοκληρώνεται η διαδικασία στο Δήμο της Άμφισσας που εκεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συνέβαλε με χρηματικό ποσό για να ολοκληρωθεί. Το θέμα όμως το χειρίστηκε και ο Δήμος Άμφισσας. Είχε ξεκινήσει η ιστορία από τη δική μας Δημοτική Αρχή και συνεχίζεται τώρα με την παρούσα Δημοτική Αρχή. Έχουμε πιάσει το σχέδιο πόλεως της Κύρας, το οποίο και αυτό είναι από το 1995 κολλημένο. Και νομίζω ότι και αυτό θα το απεγκλωβίσουμε και θα τρέξει μέσα στο 2010 θα ολοκληρωθεί. Και υπάρχει και το σχέδιο πόλεως του Πολυδρόσου που και αυτό αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα. Είναι θέματα τα οποία ήταν παγωμένα άλλα επί 5 και άλλα επί 10 ή 15 χρόνια.